Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι να τα πούμε στο ενός.gr για την ΑΕΚ, επί τα οποία πάρα πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που ήρθε στο αποτέλεσμα της ΑΕΚ που είχαμε γνωρίσει την περσινή σεζόν, της ΑΕΚ που μας είχε συνηθίσει στο 80-90% των αναμετρήσεων της να βγάζει αυτή την εικόνα. Ποια εικόνα δηλαδή, της έντασης, της full διάθεσης για να πνίξει τον αντίπαλο, του αδιάκοπου pressing, της άμεσης εκδήλωσης αντεπίθεσης, παύλα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση, της αυτοθυσίας για το χιλιοστό μέσα στον αγωνιστικό χώρο και για τη μη ακόμα διεκδικούμενη μπάλα, να μην χαθεί ούτε αυτή. Ίσως να έπαιξε ρόλο σε αυτό πολύ μεγάλο το γεγονός ότι η Κιτρινό Μαυρίδα και τον Αραούχο να τους οδηγεί μέσα σε αυτό το μάτς υπερτελικό, κυρίως για τον αντίπαλο βέβαια υπερτελικός, διότι θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ερχόταν με μειονέκτημα και όχι πλεονέκτημα στη Νέα Φιλαδέλφια, ήταν δηλαδή στον βαθμό πίσω από την ΑΕΚ και έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, έπρεπε το μίνιμουμ να μην χάσει, το μάξιμουμ να κερδίσει, δεν κατάφερε τίποτα από αυτά και για την ακρίβεια δεν κατάφερε να εμφανιστεί να είναι καλά ο Φατίχ Τερή, ο οποίος ήταν μετά όλους τους παίχτες της ΑΕΚ και τον Ματίας Αλμέιδα από τους κορυφαίους της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα γιατί μίλησε για απώλεια πλεονεκτήματος από την ομάδα του με αυτή την ήττα. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους στον Παναθηναϊκό και δεν το εννοώ με πολύ ηρωνικό ύφος ή για να το παίξουμε «Α, εμείς, κοίτα, είμαστε σούπερ πρωταθλητές και αούα». Αυτά δεν είναι μακριά από εμάς και μακριά από μένα. Αλλά εννοώ ότι μια ομάδα τα πηγαίνει σε ένα γήπεδο μιας άλλης, το οποίο μάλιστα είναι αίτητο αυτό το γήπεδο από το Μάρτιο του 2023, δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι έχει πλεονέκτημα πηγαίνοντας εκεί. Δεν γίνεται. Και ειδικά όταν βρίσκεται πίσω στη βαθμολογία. Εκ των πραγμάτων έχει μειονέκτημα. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε, έβγαλε τα καλύτερα δυνατά της στοιχεία το καλύτερο δυνατό διάστημα. Φαινόταν ότι φτάνει σε αυτό το τέμπο η ΑΕΚ, έρχεται στα καλά της διαστήματα, σε μεγάλα καλά διαστήματα χρονικά. Και το λέω αυτό γιατί και με τον Άρη εντός φάνηκε σε ένα διάστημα 60 λεπτών, αλλά και εκτός κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πολλοί μπούφοι που αρέσκονται να βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα και να τον ανοίγουν για να, αυτό που λέμε, πιο πάρει ο χάρος, για να πετάνε τη λάσπη του και τη βρώμα τους, έλεγαν ότι εύκολο, φιλικό, εντάξει και με τις Λαμίες και με αυτά και για τον Τζιλούλη, τώρα έκαναν Μέση, τέλος πάντων. Τότε δεν υπήρχε ευαίσθηση, συγγνώμη, τότε δεν ήταν ευαίσθητη, όπως έγινε με τον Φώτιο Ιωαννίδη που πολύ σωστά έγινε και μπράβο για το παιδί, τότε χαιστήκαμε, για την ΑΕΚ λέμε μωρέ. Δεν πειράζει, εδώ πληρώνονται όλα. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι τότε, από το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη, ήταν πασιφανές ότι η ΑΕΚ έρχεται στις πολύ καλές εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά και το build-up, και το pressing πολύ ψηλά στον αντίπαλο, και τα τρεξίματα, και τα δύο αμυντικά χαφ που υπέροχα και πολύ σωστά επιλέγει ξανά ο Ματίας Αλμέιδα, τον Γιόνσον με τον Σιμάνσκι, οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης και στο μάτσο με τον Άρη. Όλα αυτά μαζί λοιπόν έδειχνουν το μήνυμα της τριάρας, που δυστυχώς ήταν 3-0, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έπρεπε να βάλει περισσότερα γκολ. Το μάτσο αυτό χαίρομαι πολύ, γιατί είδα και ένα μήνυμα που μου στείλατε, χαίρομαι πολύ ότι ανοίξει το παρελθόν, όλοι έχουν καταλάβει ότι έχει τελειώσει, ότι δεν υπάρχει λόγος να μένουμε σε αυτό, ότι η επόμενη μέρα, η επόμενη αναμέτρηση και η επόμενη μάχη είναι ακόμα πιο δύσκολη, σίγουρα είναι πιο δύσκολη, παίζει εκτός έδρας η ΑΕΚ, παίζει την Τούμπα, απέναντι σε έναν αντίπαλο πληγωμένο, ποιος έρχεται μετά από ένα σερί αγωνιστικών υποχρεώσεων, 10 μέρες με 4 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, εκ των οποίων δεν έχει πάρει κανένα. Θέλει να βγάλει αντίδραση, θέλει να πληγώσει την πρωτοπόρο ΑΕΚ, θέλει να την κερδίσει, δεν το έχει καταφέρει. Πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Έχει κλέψει δύο χι, δύο σοπαλίες, μία στην Τούμπα 89 και μία στο Φιλαδέλφια 90+. Οπότε δεν μπορούμε να κοιτάμε τίποτα άλλο. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει το μυαλό στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει, το κυριότερο, δεν έχει κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ δυνατή παράσταση τίτλου στην Τούμπα. Είναι το grand favori. Αν το πάμε και σε ποσοστά, μιας και δεν είναι αν μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ, είναι ποιος μπορεί να της το πάρει.
Και δεν μπορεί κάποιος έτσι όπως είναι η εικόνα τους. Δηλαδή, αν λέμε ότι η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει η Τούμπα, είναι πασιφανές ότι θα πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει 3 στα 3, αφού δεν μπορεί να κάνει 1 2 στα 2. Με την εικόνα που έχει. Και σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, το έχει κερδίσει με τον Παναθηναϊκό φέτος. Σε ντέρμπι. Καμία άλλη ομάδα. Οπότε και τον Ολυμπιακό εκτός. Εννοώ στην Τούμπα. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί θα έχετε δίκιο να μου πείτε τι λες εμάν. Οπότε και ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν σου δείχνει την εικόνα ότι μπορεί να κάνει 3 στα 3 και ο Ολυμπιακός το ίδιο βέβαια. Ήτανε πολύ καλά τα αποτελέσματα τα άλλα δύο, η αλήθεια αυτή είναι. Όμως η ΑΕΚ έχει ένα και μόνο στόχο. Να πάει να πάρει τη νίκη μέσα στην Τούμπα προκειμένου να καταφέρει την Κυριακή να κάνει back to back στις φιέσες στο Ελευθέριο Βενιζέλος, όπως το κάναμε πέρσι δηλαδή με τον Άρη, γιατί είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται τουλάχιστον 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο να τους περιμένουν εφόσον κερδίσουν στην Τούμπα και κλειδώσουν το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική που έρχεται την Κυριακή. Δεν είναι εύκολο. Ίσα ίσα που είναι το πιο δύσκολο από όλα τα προηγούμενα. Κλείνω την παρένθεση γιατί είναι εύκολο να το παρεξηγήσουν. Αυτοί νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ για πάρτι και τέτοια θα λένε. Καμία σχέση, για κανένα πάρτι δεν πάμε στην Τούμπα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς. Θέλει αντίστοιχη συγκέντρωση και προσήλωση και τακτική ανταπόκριση με αυτή που είχε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για να μην πω επί δύο, διότι ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε ούτως ή άλλως. Και το θέλει αυτό το ανάγκη, το έχει ανάγκη ΑΕΚ, διότι έπειτα θα έχει 17-18 μέρες off για να πάει στο Καραϊσκάκι. Θα πει κανείς, καλά ρε Τσάκη, δεν μπορεί να μην κερδίσει και ο Παναθηναϊκός τον Άρη όπως είναι. Ναι. Δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ναι, σαφέστατα. Και με χ, αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει, η ΑΕΚ το έχει κλειδώσει. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για μένα. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω στο μυαλό μου και να σκεφτώ ότι θα το σκεφτούμε έτσι και ό,τι γίνει. Επουδενή. Να πάμε, να το παίξουμε και αν δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, οκ. Αν το παίξουμε και αν η εικόνα της ΑΕΚ είναι αυτή που ήταν με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με τον Άρη στην Αθήνα, για μένα δεν μπορώ να δω πώς δεν θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Εκτός αν η διαιτησία είναι λίγο περίεργη. Καλό που σου κούω.